Σε όλους σας, μου εδώ και σήμερα θα έχουμε το σμινάτισο με τον GamerTube. GamerTube. Καλησπέρα. Όπως βλέπετε, παιδιά, πήρα το skin αυτό εδώ, το pack. Πώς σου φαίνεται σαν ένα GamerTube? Πολύ ωραίο. Δεν θα το πάρεις? Ναι, ναι. Γιατί ρε εσύ? Ξέρω, ξέρω. Είναι ωραίο, πάντως αξίζει και για τα V-Bucks μόνο. Αυτό λες, ναι, θα το πάρω. Ναι, αυτό που φοράω ρε τώρα στο starter pack. Λοιπόν, παιδιά, στο access, είναι το items που αλλάζει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Είχε καλούτσικα πράγματα, είχε τρεις νέες μουσικές. Εγώ πήρα το Seven Nation Army γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πω πώς. Ή χρειάζεται, δεν ξέρω. Αλλά έχουμε και το Mystery Beast Bundle μαζί με το Ζάνι. Που είναι reference από τον fake Mystery Beast που κάνει αυτή την πόζα. Το ήξερε. Το θυμάσαι το meme. Ναι. Του ψεύτικου Mystery Beast. Αλλά τέλος πάντων, είχε και αυτά εδώ πέρα. Τα πραγματάκια. Και απλά ελπίζουμε στο σημερινό Adepts of GamerTube να βγάλει κάτι καλό. Συμφωνείς? Συμφωνώ και αποφυξάνω. Συμφωνώ και αποφυξάνω. Αυτά παιδιά που λέτε. Μακάρι να βγάλει κάτι το ενδιαφέρον. Ναι, μόνο θα βγάλει ένα χαστούκι. Όλη την ώρα χασομάρες βάζει. Αλλά αλλάζει τώρα τα ζεμισόπ σε 5, 4, 3, 2, 1. Να, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Κάτσε να γελάσουμε λίγο. Δεν έχουμε καινούργιες μουσικές. Αυτό έλειπε. Οχ! Aura, Fistic, Skull Trooper, Brad Bomber, Cryptic. Μακαρόνια με κύμα κάτω. Κάποιες άλλες... Ωραίος, μπράβο. Κάποιες άλλες μαλακιούλες. Ο John Wick! Κλασικά. Οχ, όντως. Και οι μπισκοτούλιδες! Ναι, ρε, τι φάεις. Ναι, έλεγαν ότι θα επιστρέψει, ρε, εσύ. Ρε, το Bulletproof ήταν πάρα πολύ παλιό. Το έχω. Και το BCNQ. Δεν επέστρεψε η άλλη κοπέλα που ήταν μαζί του. Είχε να μπει χίλιες μέρες. Η άλλη κοπέλα... Ο John Wick. Η άλλη κοπέλα πήγε στην Πάρκο μας από τους άλλους. Κρίμα. Τέλειο. Πάμε να τα δείξουμε ένα προς ένα. Bulletproof είχε να μπει από τη season 9. Τι season 9, ρε. Α, όχι, συγγνώμη. 25 Μαρτίου 2021. Κι εγώ πώς το έχω, ρε άνθρωπε. Από τότε έχω το account. Χίλιες αγαπημένες. Wow, ρε. Παιδιά, πάμε να δείξουμε τα πράγματα όπως έχει. Ένα προς ένα. Δεν έχουμε καινούργια μουσική, ρε γάμοτ. Και αυτό με στεναχωρεί. Αν λέει ένα like, ένα ring for Sophia. Αυτή είναι. Πού είναι. Όντως. Δε, rip. Όντως. Απλά όσοι την έχουνε είναι OG, οι παύλα έχουνε rare το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να τα δείξουμε τα πράγματα ένα προς ένα, παιδιά. Είναι η ώρα rare. Τέλειο. Φαντάσου ήταν το βίντεο αυτός. Όντως, εγώ απλά θα το εκτονίσω. Παιδιά, λοιπόν, πάμε στο items. Έχουμε την Aura. Σ' αρέσει. Next. Μα είναι εσύ Headhunter. Να βάλει το head στο κόλλο. Ωχ, βγήκε λίγο μικρόφωνο. Αποχθές. Κάτσε όμως να δείξω τα πράγματα, ρε άνθρωπε. Θυμάμαι μου είχες ζητήσει να σου το κάνω gift το Aura, να σου το κάνω τώρα. Ναι, μάλλον το έχεις ζητήσει. Μου το έχεις ζητήσει όντως. Άμα πάω στις πολύ παλιές μας συνομιλίες θα το βρω, μη με προκαλείς. Αλλά στη συνέχεια έχουμε τον Fistic. Πώς είναι ο Fistic που έχει και το Lego του? Ό,τι καλό. Τέλειο. Και ο Skull Trooper, μαζί με τα quest. Απίστευτο, θα τον έπαιρνα τον Skull Trooper, ξέρεις γιατί? Μόνο και μόνο γιατί μοιάζει με τον Sans. Ισχύει. Άμα δεις το πρώτο του σταλίτσι και μπλε μάτια. Σαν τον Sans είναι, ρε. Τσούλα του τέτοιου. Του Lego είναι πολύ ωραίο. Δεν στιγμή. Όντως, έχει φάση. Αλλά έχει την Brett Bomber. Την έχεις. Σωστά. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το Lego style. Το λέω, default. Yes. Και έχει τον Cryptic για κάποιο λόγο για ακόμη μια φορά. Με την πάρα πολύ καινή φάτσα. Όντως. Πιο κάτω, εντάξει, την Kira την έχουμε δει ήδη από χθες. Και τον Adventure Pili. Οπότε πάμε πιο κάτω. Έχουμε την Isabel. Σ' αρέσει. Εντάξει. Που την είχες κάνει gift και σε ευχαριστώ πολύ. Ω, παίκτησε Lego style.
Όντως. Δες το. Όχι, όντως. Τέλειο. Το έχουν πετύχει, μπράβο τους. Έχουμε τον Bush Ranger. Ωραίο skin, μ' αρέσει. Ισχύει. Ήθελα να το πάρω, γιατί είναι related με Bush. Και ξέρεις γιατί έχει πιάνει η γνώμη μου για τα Bush. Ξέρω, ένας λόγος για τον οποίο έπαιξα στο OG Fortnite ήταν αυτός. Και έχει το Lego style που είναι αρκετά ωραίο. Ναι, και αυτό πάρει το backpack. Επίσης ο Bush Ranger έχει και πολλά styles. Από τις διάφορες, ξέρω εγώ, εποχές, σαν να λέμε. Ναι, ναι. Τέλειο. Seasons. Ακριβώς. Και έχουμε τον Guild. Αυτός εδώ είναι το αγόρι της Auras. Που έχει και το Lego style. Μου το έκανε gift ένα παιδί χωρίς λόγο. Απλά μπήκα φόρτι και τότε μου το έκανε gift, ούτε να το ζητήσω ούτε τίποτα. Η τύπησα από το festival. Τέλειο. Ποιο festival. Αχ, έχει πάρει το style. Το style τη παραπλάκι είναι πολύ ωραίο. Όντως, το έχουν πετύχει. Ρε φίλε, το skin είναι ωραίο, αλλά όλα τα δεκάχρονα το φοράνε και μου σπάνε τα αρχίδια. Πραγματικά. Ναι, ρε μάλλον. Έχουμε το infective, το fake orange just. Δεν το backpack τη. Τι. Τη παραπλάκι. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα style από το άλλο. Είναι άλλο backpack. Ωραία. Τέλειο. Αλλά δες όμως το infective. Infective είναι ένας χώρος που θα έκανες εσύ. Λες. Τέλειο. Έχουμε και το smooth moves, από τους καλύτερους χώρους που έβαλε ποτέ το Fortnite. Ισχύει πολύ καλός. Όντως. Πάμε πιο κάτω. Έχουμε τους μπισκοτούλιδες. Καλά, όχι. Έχουνε Lego style. Δεν το πέταξε. Όχι, όχι. Ο μπισκοτούλης. Index φάση καραφλός, ενώ μπισκοτή να έχει μαλλιά. Χαλαρά, χαλαρά. Στο Lego μαθήσεις. Χαλαρά το bundle. Ωραίος. Ξέρω πώς το πήρες, ωραίος. Η μπισκοτή μου μοιάζει με άσμα. Ποια? Δες την εικόνα του Lego. Δεν μοιάζει με άντρα με μαλλιά. Αυτό είπα. Τι φας. Α. Περίπου βασικά. Έχει πίσω αυτό πέρα το pickaxe, αυτό το glider και τα backpack τους. Και βέβαια θα πάρει και χωριστά, αλλά αν πάρετε όλο το bundle μαζί, θα γλιτώσετε V-Bucks. Όπως βλέπετε, 1600. Και πιο κάτω έχουμε τον John Wick, παιδιά. Ο John Wick επέστρεψε. Το πιστεύεις εσύ, GamerTube? Καθόλου. Θα τον έπαιρνε. John Wick came back before GTA X. Τελείο. Αλλά θα το έπαιρνε αυτό το skin γενικά. Ναι, ναι, καλό είναι. Ο Keanu Reeves. Έχει το backpack. Αυτό πέρα το backpack επίσης. Αυτό πέρα το pickaxe. Αυτό εδώ το pickaxe. Και αυτό εδώ το clean wrap. Είναι πολύ clean. Έχει και τα πράγματα ξεχωριστά όπως βλέπετε. Μόνο το wrap δεν παίρνεις ξεχωριστά για κάποιο λόγο. Δηλαδή άμα θες το wrap. Α, και το pickaxe το σφυρί. Πρέπει να πάρεις το bundle. Αλλά θέλω να δω το καινούριο χορό. Αυτό το lights out τη φάση. Έλατε, έλατε. Α. Αυτό ήτανε. Τρομερός χώρος. Σίγουρα θα δίνετε 400 V-Bucks για να κάνω ένα χώρο που σβήνει ένα κερί. Εσύ. Ναι, κι εγώ. Τέλειο. Παραμένω όπως βλέπετε ο Terminator. Και αυτά. Περίμενα κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Υγεία. GamerTube, για πες μας γνώμη. Λοιπόν, απογοητεύτηκα λίγο που δεν έβαλε νέα μουσική. Εντάξει, την πειράζει. Όντως. Μ' άρεσε πολύ η Bright Bomber και ο Fistic. Η Spark Plug στο δεύτερο style δεν το περίμενα, δεν το έχω ξαναδεί. Τι άλλο. Η Isabel εκεί πολύ καλή. Ο Τζον είναι πολύ καλός και μου θυμίσει λίγο τα παλιά, γιατί είχε να μπει πάρα πολύ καιρό. Όντως. Αυτά πάνω από κάτω. Μπισκοτούλιδες. Πολύ καλό. Και ναι, πολύ καλό. Επίσης πρέπει να αρχίσω να τους φοράω γιατί έχει χρόνο έρχεται στο μήνα. Όντως. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το item shop. Εμένα τα αγαπημένα μου πράγματα που έβγαλε σήμερα ήταν. Πού είναι. Μ' άρεσε και το Skull Trooper μόνο και μόνο για το λόγο που σας είπα προηγουμένως, γιατί μοιάζει με τον Sans από το Undertale και επίσης έχει πάρα πολλά styles όπως βλέπετε. Το MOV δεν το έχει. Το MOV. Ναι. Το ROS το έχει. Ρε, τι το Skull Trooper. Νομίζω ότι ήταν αυτό το UG. Δεν το είχα ξεχάσει τελείως. Όντως.
Ναι, για πολύ λίγο. Απίστευτο. Έχω να πω. Ναι, επίσης μου άρεσε αρκετά ο Bush Ranger για τον λόγο που σας είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Από τα λίγα τρόλ skin που μου αρέσουν. Ισχύει, ισχύει. Και αυτά. Είναι και πολύ μέρος του lore. Είναι. Όπως ξέρω εγώ, μπανάνα. Αλλά ξαντόχισα τον μπανάνα, ο μπανάνας είναι φίλε άλλο level. Και οι δύο έχουν πιθανό να έχουν κάνει spawn. Τέλειο, ε. Πράγμα. Οπότε, παιδιά, αυτά είναι τα αντίστροφ. Αυτό και το βίντεο, δεν σας άρεσε. Εμείς θα δούμε το festival, τι έχει κάνει που γίνει reset. Άμα σας άρεσε, μην ξεχάσετε κάτι ένα like. Αν είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε φυσικά με φυσικά να κάνετε subscribe. Πατήστε την καμπάνια για να μην ανησυχείτε κάθε λάστιο και βίντεο που κάνω. Θέλω πάντα να τσεκάρετε όλα τα, αν όχι όλα τα περισσότερα Fortnite Festival βίντεο και που έχω ανεβάσει. Έχει μπόλικο υλικό να δείτε άμα σας ενδιαφέρει. Πόσα το views έχεις game, το Vampire. Πάνω από 500. Ωραίος. Νομίζω έχει φτάσει 515. Αλλά γύρω στα 15 like, αυτό είναι το αστείο. Δεν ξέρω τι φάση με το YouTube, δηλαδή προωθεί αυτό το βίντεο και όχι τα άλλα. Γιατί όχι. That not make sense to me. The moment, moment έχει 520. Έχει items με τέτοιο review που έχει 50 views. Απίστευτο. Και έχω και άλλο που έχει πολλά παραπάνω, να ξέρεις. Το ξέρω. Κάτσε, περίμενε. Πριν κλείσω το βίντεο, παιδιά, με συγχωρείτε που σας κρατάω. Αλλά θέλω να πω το item shop. Με το build up της Bella Ports που είχε βγει ο χώρος αυτός έχει ξεπεράσει τα 201 views. Καλά, καλά. Βασικά είναι 201 views, όχι τα έχει ξεπεράσει. Τι έχεις να πεις? Τα χειρότερα γνωστό. Τα χειρότερα γνωστό. Τελικά έκανε update το Jump Dash. Ναι, αλλά δεν το έχω τσεκάρει. Θέλω να κάνω live stream το reaction. Σε ο λάπτοπ θα το κάνω. Okay. Αλλά παιδιά, αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο live stream. Τσεκάρετε τα βιντεάκια, θα ανεβούν στις επόμενες μέρες κι άλλα και μάλιστα στο expert mode. Είσαστε οι μόνοι που το μαθαίνετε από αυτό το βίντεο, να ξέρετε. Δεν το έχω πει από αλλού. Οπότε όσοι βλέπετε το βίντεο αυτό, το ξέρετε αυτό. Γεύγιο, έχεις δώσει κάτι? Τίποτα. Τα ίδια. Όπως ξέρετε, πήραμε ένα win πριν από το μέξι. Πολύ ωραίο. Όντως. Πήρε ένα γαμάτο χέρι τη σοτ. Σε αυτή τη μαλακία. Στο festival. Ακριβώς. Οπότε κλείνουμε το live. Ας χορέψουμε. Πάμε. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο live. Είμαστε αδειά, παιδιά. Bye bye. Peace. Πώς κλείνει? Ρε, από εδώ.